Επιμνημόσυνη δέηση και αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ των 49 προκρήτων. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία αυτών η μνήμη. Φιλιατών, Γυρομερίου και Πάργας, κύριε, κύριε Σεραπείωνα. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι συγγενείς των θυμάτων, κύριε βουλευτή Θεσπρωτείας, κύριε δήμαρχε Σουλίου, κύριε... κύριε αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτείας, υποστράτηγε του Τρίτου Σώματος Στρατού, διοικητή της ιστορικής 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, εκπρόσωποι των αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστικών αρχών, κύριε Πρόεδρε της Πέδη Πύρου και Δήμαρχε Ιγουμενίτσας, κύριε Δήμαρχε Φιλιατών, κύριε εκπρόσωπε του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών, Δήμαρχε Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, κυρία Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία και κύριε Πρόεδρε των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Ιγουμενίτσας και Σουλίου, πρώην Βουλευτή Θεσπρωτείας, κυρία Επίτιμη Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλοι, Πρόεδροι και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, κύριοι εκπρόσωποι κομμάτων, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας, κυρίες και κύριοι διευθυντές σχολείων, αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων οργανώσεων, συλλογικοτήτων και πολιτιστικών συλλόγων, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, κυρία Πρόεδρε της Μαρτυρικής Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιεί ο Δήμος Σουλίου προς τιμή των 49 προκρήτων ηρώων της πόλης της Παραμυθιάς. 81 χρόνια πέρασαν από την αποφράδα εκείνη μέρα της 29ης Σεπτεμβρίου 1943, όπου 49 συνθυμώτες μας εκτελέστηκαν άδικα, άνανδρα και βάναυσα από το γερμανικό απόσπασμα με τη συνεργασία των Τσάμιδων σε τούτο δω το χώρο. Χρέος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες αυτών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας
και άσβεστη τη φλόγα της πατριωτικής συνείδησης. Καλείται ο Δήμαρχος Σουλίου, κύριος Αθανάσιος Δάνης, να απευθύνει χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, αγαπητοί συγγενείς των θυμάτων, επίσημοι προσκεκλημένοι, αξιότιμοι παρευρισκόμενοι, 29 Σεπτεμβρίου 1943, 29 Σεπτεμβρίου 2024. Βρισκόμαστε εδώ, 81 χρόνια μετά την αποφράδα ημέρα, που έγραψε την ιστορία του τόπου μας με το αίμα των συμπολιτών μας. Με συνείδηση εθνικής ευθύνης και ιστορικού χρέους, αποτείνουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής και αποδίδουμε το δέοντα σεβασμό στους 49 προκρήτους της πόλης μας που δολοφονήθηκαν από τα στρατεύματα κατοχής και τους τσάμιδες. Τα ιστορικά στοιχεία γνωστά. 6 Γερμανοί στρατιώτες έπεσαν σε συμπλοκή με τους αντάρτες λίγο έξω από την Παραμυθιά. 10 χριστιανοί Έλληνες πολίτες από την Παραμυθιά και τα γύρω χωριά θα εκτελούνταν για κάθε δολοφονία ή τραυματισμό Γερμανού στρατιώτη. Ένας νεκρός πάνοπλος Γερμανός στρατιώτης ίσον 10 αθώοι, άοπλοι, ανυποψίαστοι, όπως αναφέρει και ο κύριος Τσαμάτος, ο καθηγητής μας, στο βιβλίο του. Στην Παραμυθιά, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε σήμερα, εκτελέστηκαν 49 επιφανείς συντοπίτες μας. Με τους 11 που είχαν εκτελεστεί 10 ημέρες πριν στο σχολείο Βούλγαρη, είχε συμπληρωθεί ο αριθμός της φρίκης. 1 προς 10. Τον ήχο τον όπλο της εκτέλεσής τους διαδέχτηκε σπαραγμός, θρήνος και οδυρμός σε ολόκληρη την πόλη και όχι μόνο. Ήρωες, πρόκριτοι της Παραμυθιάς όμως, δεν ήταν απλώς οι 49. Ήταν οι άνθρωποι μας, παππούδες μας, πατεράδες μας, αδέλφια μας. Οι φωτογραφίες τους στο μνημείο αποτελούν σύμβολα αυτοθυσίας και αυταπάρνησης για την ελευθερία. Χρέος μας να κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή, να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας την ιστορία τους, την ηρωική και περήφανη θυσία τους και την αγέροχη και αξιοπρεπή στάση τους μπροστά στους εκτελεστές τους. Η ετήσια αυτή έκφραση της παντοτινής μας εκτίμησης προς τους νεκρούς μας δεν είναι το μόνο χρέος μας. Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα στην Παραμυθιά δεν είναι αμεμονωμένο ιστορικό γεγονός. Το ολοκαύτωμα της Παραμυθιάς προστίθεται στα άπειρα τραγικά γεγονότα της κατοχικής περίοδου που εκτυλίχθηκαν δυστυχώς και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Δεν αρκούν λοιπόν οι διαπιστώσεις και οι εκδηλώσεις αντισημερινοί. Οι Γερμανοί Ναζί και οι Μουσουλμάνοι Τσάμιδες υπήρξαν προτεργάτες ιδεχθών εγκλημάτων και εκτελέσεων αθώων και άμαχου πληθυσμού στη διάρκεια της κατοχής. Εξαιτίας τους, η Παραμυθιά βίωσε τη βαρβαρότητα στην πιο σκληρή μορφή της και μαρτύρησε. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο να χαρακτηριζόμαστε ως μαρτυρική πόλη. Η Παραμυθιά είναι μαρτυρική πόλη, αλλά αυτό πρέπει και να νομοθετηθεί. Δεν ανεχόμαστε τις εδαφικές διεκδικήσεις στη Θεσπρωτεία, στην Παραμυθιά που αναφέρουν με κάθε ευκαιρία οι μουσουλμάνοι τσάμιδες. Οι καταδικαστικές αποφάσεις για τα εγκλήματά τους ήταν σαφείς και οι διεκδικήσεις τους ανυπόστατες. Όμως πραγματικά, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα για την ελάχιστη έστω απόδοση δικαιοσύνης έναντι όλης αυτής της ηριωδίας? Και τελικά, ποιος τιμωρήθηκε πραγματικά για την εκτέλεση των 49? Δυστυχώς, κανείς. Εδώ συντελέστηκαν εγκλήματα πολέμου.
γερμανικές αποζημιώσεις. Ακούμε συνέχεια γερμανικές αποζημιώσεις, πάγιες διεκδικήσεις. Επιτέλους, πρέπει να αποδοθούν. Είναι ευθύνη όλων μας να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για όλα αυτά. Να λάμπει αιώνια το φως της μνήμης και της τιμής των μαρτύρων αυτού του τόπου. Αθάνατοι. Κεντρική ομιλία από τον κύριο Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου, τέως καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της μαρτυρικής πόλεως Φοραμυθιάς, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της χώρας. Ηθικό χρέος, άσβηστη μνήμη και ακλόνητη κρίση οδήγησαν τα βήματά μας στο προσκύνημα αυτό, όπου αθώοι πολίτες της πόλης αυτής έπεσαν νεκροί από το τυφλό μίσος. Το μίσος εκείνων που νόμισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία να φαντασιωθούν και να επιχειρήσουν υπό την κάλυψη κατοχικών δυνάμεων, εγκλήματα και μεγαλοειδεατισμούς. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και σας ευχαριστώ γι' αυτό, να παραθέσω τα ιστορικά γεγονότα όπως ακριβώς εκτυλίχθηκαν και όπως ακριβώς επαναλαμβάνονται εις ανάμνηση και φέτος στην 81η επέτειο μνήμης και κρίσης της εκτέλεσης των 49 προκρήτων της Παραμυθιάς. Η επίκληση της ιστορίας είναι αναγκαία, γιατί διαθέτει τις απαραίτητες βάσεις, δηλαδή τις τεκμηριωμένες γνώσεις και την αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα. Με βάση τα γεγονότα, επιχειρείται κάθε χρόνο η υπόμνηση του ιστορικού σκηνικού και των τραγικών περιστατικών, κάνοντας χρήση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και του κομισθέντος αρχιακού υλικού. Η ανάκληση του ιστορικού πλαισίου κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για τελετουργικούς λόγους εις ανάμνηση, αλλά και για αμιγώς εθνικοπατριωτικούς λόγους, αφού ακόμα μέχρι σήμερα και από τις δύο πλευρές της ελληνοαλβανικής μεθορίου, από τη δική μας μεριά εκδηλώσεις μνήμης της στιγμής εκτέλεσης των πατριωτών όπως οφείλουμε, και αφετέρου απ' την άλλη διατυπώνονται διεκδικήσεις, κρίσεις και απόψεις που επιδιώκουν τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την παραποίηση των γεγονότων, υπηρετώντας πολιτικο-ιδεολογικές αγκυλώσεις και σκοπιμότητες. Η αυθεντική τεκμηρίωση του ιστορικού πλαισίου συνιστά αφετηρία, δηλαδή τον καμβά, αλλά και το χρέος συμβολής στη μνήμη και τον αναστοχασμό του φρικτού εγκλήματος, διαφυλάττοντάς το από τη λύθη, την απαξία και κυρίως από την όποια διαστρέβλωση. Γιατί η μνήμη μπορεί να διατηρεί και να διασώζει τα γεγονότα, να εμπνέει και να καθοδηγεί, δεν πάβει όμως να αποτελεί την απαραίτητη βακτηρία ευθύνης και ήθους. Θα ακολουθήσω τον τρόπο με τον οποίο εξιστορείται η ιστορία μας στα σχολικά βιβλία, για να επικοινωνήσω και με τους αγαπητούς μου μαθητές και τις αγαπητές μαθήτριες. Όταν για δεύτερη φορά την άνοιξη του 41 η Θεσπρωτεία καταλαμβάνεται από τα ιταλικά στρατεύματα, οι αλβανοτσάμιδες της περιοχής αντιλαμβάνονται ότι είναι η ευκαιρία τους για την εκδήλωση του αλβανικού αλυτρωτισμού. Αν το προήμιο είχε γίνει το Νοέμβριο του 1940 στην Ιγουμενίτσα με τη θλιβερή εκτέλεση πατριωτών, η εισαγωγή περιλαμβάνει τη συστηματική αποδυνάμωση της κατοχικής διοίκησης μέχρι την πλήρη κατάλυσή της με την εκτέλεση του νομάρχη Γεώργιου Βασιλάκου, Φεβρουάριος του 1942. Έκτοτε η εξουσία περιέρχεται με την ανοχή των κατοχικών στρατιωτικών δυνάμεων, των Ιταλικών εν παρόδο,
και πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Σε ένα άτυπο όργανο αλβανικής διοίκησης με αντικειμενικό σκοπό την εθνοκάθαρση και την προσάρτηση της περιοχής στη Μεγάλη Αλβανία μετά τον πόλεμο, τον οποίο ήλπιζαν ότι θα κερδίσει ο άξονας. Με την ανοχή των Ιταλικών αρχών, μέχρι τον Ιούλιο του 1943 και στη συνέχεια, με στιγνότερο τρόπο των πιο ολέθριων γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων τώρα, μέχρι το καλοκαίρι του 1944, η παραμυθιά και τα χωριά του Φαναρίου γνωρίζουν έναν αμήλικτο διωγμό με απαγωγές πολιτών, ξυλοδαρμούς, ένοπλες απειλές, απαλωτριώσεις αγαθών και κτημάτων, δολοφονίες και εκτελέσεις. Εφιαλτική για τις δολοφονικές ενέργειες, τις ομότητες και την ακραία βία γίνεται για τους κατοίκους νότια της παραμυθιάς η στρατιωτική επιχείρηση Αουγκούστους των κατοχικών εταίρων Ιταλών και Γερμανών που συμπράττουν από τις 9 μέχρι τις 14 Αυγούστου του 1943 για την εξόντωση, εκτόπιση και σύλληψη ανδρικού πληθυσμού. Οι Αλβανοτσάμιδες συμμετέχουν με ένοπλες ομάδες είτε ως οδοδείχτες, γιατί ξέρουν τα μέρη, συντρέχοντας τις δυνάμεις του άξονα στο πεδίο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιαζόταν συμμαχική απόβαση. Ο στρατιωτικός στόχος της Βέρμαχτ συνέπεσε με την κορύφωση των αλυτρωτικών επιδιώξεων της Ξύλια, που κατέληξε σε ευρεία επιχείρηση εθνοκάθαρσης. Οι τραγικές εξελίξεις, η ενεργή στρατιωτική πολιτική συμμετοχή των Αλβανοτσάμιδων στην επιχείρηση Αυγούστους αξιολογήθηκε δεόντως από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις και η εμπλοκή τους αναβαθμίστηκε. Τα γεγονότα ευνοούν τη μετεξέλιξη της σύμπραξης του ενισχυμένου πλέον γερμανικού στρατού με την αλβανοτσάμικη πολιτικοειδικητική επικράτηση. Ο αφοπλισμός των Ιταλικών στρατιωτικών μονάδων 8-9 Σεπτεμβρίου 1943 ανέδειξε όχι μόνο ότι οι Αλβανοτσάμιδες είναι απαραίτητοι στο πεδίο, αλλά και διεύρυνε τα όρια της οργανικής και λειτουργικής του συμβολής που εκδηλώνεται έκτοτε με απροσχημάτιστη, γενικευμένη, καθημερινή εγκληματική βία. Η επιβεβαίωση του νέου ρόλου που έχουν πλέον αναλάβει οι Αλβανοτσάμιδες το Σεπτέμβριο του 1943 έρχεται με το περιστατικό στη σκάλα της παραμυθιάς. Η αντιστασιακή, ας το πούμε έτσι, ενέργεια των δυνάμεων του Ζέρβα με 5 κατ' άλλους 6 νεκρούς Γερμανούς στρατιώτες έχει ως επακόλουθο την εκτέλεση των 9 πολιτών της πόλης. Το υπόμνησε ο αξιότιμος κύριος Δήμαρχος. Πρόκειται για το πρελούντιο των εκτελέσεων των 49 προκρήτων της παραμυθιάς. Το συγκεκριμένο έγκλημα βασίστηκε σε μια καλά σχεδιασμένη και στοχευμένη επιλογή προσώπων, ένα κατάστιχο, την οποία είχε καταρτήσει ο Μαζαρντίνο. Η λίστα των επιλεκτικών συλλήψεων περιλάμβανε πρόσωπα που συνιστούσαν από μορφωτική και οικονομικο-κοινωνική άποψη το συνεκτικό ιστό της πόλης. Η εκτέλεσή τους απέβλεπε στην κάμψη του ηθικού των πατριωτών, την αποδυνάμωση του πιο σημαντικού κέντρου της Θεσπρωτείας, την κατατρομοκράτηση του πληθυσμού της περιοχής και κυρίως σήμερα την πλήρη επικράτηση των Αλβανοτσάμιδων στο πεδίο. Οι επιλεκτικές αυτές εκτελέσεις είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την αναγνώριση από την κατοχική Βέρμαχτ της αποκλειστικής, μοναδικής πλέον συνεργασίας στην περιοχή, αλλά και τη συνακόλουθη έγκριση διεύρυνσης και κυρίως την ομιμοποίηση των ενεργειών εθνοκάθαρσης και πολιτικοδιοικητικής διεκδίκησης από τους Αλβανοτσάμιδες. Με τη σύμπραξη των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων προωθείται πλέον η ομή δολοφονική βία, η περιφρόνηση προς τον κατοχικό αναπληρωτή νομάρχη και η απροσχημάτιστη επιδίωξη της εξουσίας των Αλβανοτσάμιδων στην de facto διοικητική αυτονόμηση της Θεσπρωτείας και την ένταξή της στις μεγαλοειδεατικές βλέψεις του Εθνικού Αλβανικού Συμβουλίου. Από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1944, ενώ το αλβανικό ζήτημα φαίνεται να βραχυκυκλώνει
στα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας του Τρίτου Ράιχ και η Ξύλια εξακολουθεί να ασκεί την εγκληματική της δράση, ισορροπώντας ανάμεσα στη Βέρμαχτ και την αλβανική κυβέρνηση, οι αντιστασιακές δυνάμεις του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ με την συνδρομή συμμαχικών δυνάμεων ενισχύουν τις δράσεις τους. Την άνοιξη μάλιστα, με την προέλαση των συμμαχικών δυνάμεων στα θέατρα του πολέμου σε Ανατολή και Δύση, συνειδητοποιείται σταδιακά από τους Αλβανοτσάμιδες ότι η προοπτική φαντασίωση του αλυτρωτισμού είναι ανέφικτη. Τον Ιούνιο η σχετική εθνομειονωτική κίνηση αποδεικνύεται παντελώς μετέωρη. Όταν το καλοκαίρι του 1944 η λήξη του πολέμου έχει προδιαγραφεί σε Ανατολή και Δύση, η ηγεσία των Αλβανοτσάμιδων, διαπιστώνοντας τη σταδιακή ανάκληση, την αποχώρηση, τη σύμπτυξη των γερμανικών δυνάμεων και τις ασφιχτικές πιέσεις από τις συμμαχικές δυνάμεις και το ντόπιο αντάρτικο κίνημα, οργανώνει την έξοδο των ομοθρήσκων της από τις πόλεις και τα χωριά νότια του ποταμού Καλαμά προς την Αλβανία. Η τραγική αυτή κατάληξη της εξόδου συνιστά ότι οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν με την έμεση τη θεότητα που τιμωρούσε την ύβρη, την υπεροψία και την αλαζονία των ανθρώπων που τόλμησαν να διασαλεύσουν με εγκληματικές πράξεις την ηθική της συγκεκριμένης κοινωνίας. Αν η έξοδος ήταν η τιμωρία της νέμεσης ή σεβασμιότατε θεία δίκη, τότε το γεγονός ότι ήταν ανέμακτη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεγαθυμία του Ναπολέοντα Ζέρβα, που περιφρούρησε με την αδιαμφισβήτητη επιβολή του την όποια δικαιολογημένη διάθεση στρατευμένων δίπλα του για αντεκδίκηση για ό,τι υπέστησαν οι ίδιοι ή αγαπημένα τους πρόσωπα. Για να γίνει αντιληπτό το μεγαλείο που επέδειξαν οι αντιστασιακές δυνάμεις, ας συγκριθεί με παρόμοιες ιστορικές συνθήκες στο διεθνή ορίζοντα. Τελειώνοντας, θέλω να καταλήξω στο πώς διαχειριζόμαστε αυτήν την άσκηση μνήμης. Το ιστορικό που παρουσιάστηκε φωτίζει ιστορικά γεγονότα, η εγκυρότητα των οποίων δύσκολα μπορεί να κλονιστεί, καθώς αυτά βασίζονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, σε προφορικές μαρτυρίες αφηγήσεις, σε γραπτά τεκμήρια της διοίκησης, σε ιστορικά αρχεία και κυρίως διασταυρωμένα με γραπτές εκθέσεις των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων. Τα δημοσιευθέντα ιστορικά τεκμήρια ντοκουμέντα συνιστούν το αναγκαίο πλαίσιο προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης της συγκεκριμένης ιστορικής πραγματικότητας. Τα τεκμήρια πιστοποιούν και γράφουν την ιστορία, ενώ η έλλειψη, η αγνόηση, η στρέβλωση και η όποια παραποίησή τους οδηγεί σε ατραπούς παραμυθίας, παραμυθολογίας, παραμυθιού. Για να επαναλάβω τη θλιβερή παράληψη των σχολικών βιβλίων εγχειριδίων ιστορίας, να αναφερθούν τα ιστορικά γεγονότα που εκτέθηκαν προηγουμένως. Δεν θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Το νομίζω ότι το δήλωσε με καθαρό τρόπο ο αξιότιμος κύριος δήμαρχος της πόλης αυτής. Όμως τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η λεγόμενη δημόσια ιστορία, που στα πλαίσια του κοινωνικού δημόσιου διαλόγου και βέβαια με τη συμβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσεγγίζονται τα ιστορικά γεγονότα με αναστοχαστικές, αναθεωρητικές και πολιτικο-ιδεολογικά φορτισμένες αναλύσεις. Οι ψυχοπνευματικές στάσεις που αναδύονται στο δημόσιο χώρο της διακίνησης των ιδεών αναφορικά με την ιστορική πραγματικότητα του τσάμικου ζητήματος συνίστανται μετά την παρουσίαση των ιστορικών ντοκουμέντων επισήμως, δημόσια. Εκδηλώνονται μια μηχανία αντίδρασης, γιατί ακριβώς δεν ξέρουν τι πρέπει να γράψουν πλέον, διότι τέρμα τα παραμύθια. Με μια άρνηση των κομισθέντων τεκμηρίων που συντελείται «Α, δεν τα ξέρουμε αυτά» ή μια διαφορία, ίσως και ένα είδος περιφρόνησης, ως κάτι που αντιπαρέρχονται είτε αποκρύβοντας σκοπίμως τη δημοσίευση των ντοκουμέντων. Μια τρίτη στάση είναι μια στάση υποτίμησης των τεκμηρίων
που εκλαμβάνονται ως ένα αφήγημα αυτόν τον νεολογισμό που βρίθη στο δημόσιο διάλογο τελευταία, σηματοδοτώντας ότι πρόκειται για κατασκευή, για κάτι φτιαχτό, τεχνητό, επεξεργασμένο, πειραγμένο, που φέρει τα χαρακτηριστικά του συντάκτη και τη συναφή ιδεολογικοπολιτική φόρτιση και στόχευση. Σεβασμιότατε, κύριε αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, κυρίες και κύριοι, οι 49 αθώοι πολίτες της παραμυθιάς, θύματα της ακατανόητης παραζάλης των παθών, μάρτυρες με φωτοστέφανα, περπάτησαν σε αυτά τα χώματα με αξιοπρέπεια και τιμή, ευλογημένοι από το πετραχύλι του Παπαβαγγέλη Τσαμάτου. Η θυσία τους τιμάται σήμερα κατά την 81η επέτειο της οδυνηρής και μυσαλόδοξης εκτέλεσης με το πάνδημο αυτό πένθος. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Όμηρο Λόι από το Κλαρίνο του Ηλία Κοράκη. Έπεσαν υπέρ πατρίδος. Τσαμάτος Ευάγγελος, ιερέας, 64 ετών. Αλγιάννης Δημήτριος, 70 ετών. Αλγιάννης Ιωάννης, 24 ετών. Αλγιάννης Κωνσταντίνος, 65 ετών. Αλγιάννης Σωτήριος, 36 ετών. Αποστολίδης Απόστολος, 45 ετών. Βαλασκάκης Ελευθέριος, 30 ετών. Γιαννάκης Νικόλος, 25 ετών. Δρύμτιας Χαράλαμος, 49 ετών. Ευαγγέλου Ευθύμιος, 65 ετών. Απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Γιάκος Κωνσταντίνος, 44 ετών. Κακούρης Περικλής, 35 ετών. Κατσούλης Κωνσταντίνος, 38 ετών. Κλήμης Δημήτριος, 34 ετών. Κοντζιαρέλης Εμμανουήλ, 39 ετών. Κουρσουμής Κωνσταντίνος, 42 ετών. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, 35 ετών. Κωνσταντίνου Παναγιώτης, 25 ετών. Μάνος Νικόλαος, 53 ετών. Μαρέτας Γεώργιος, 43 ετών. Απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Μαρέτης Ανδρέας, 48 ετών. Μητσιώνης Ιωάννης, 53 ετών. Μουσελίμης Γεώργιος, 46 ετών. Μουσελίμη Σταύρος, 49 ετών. Μπαζάκος Ιωάννης, 34 ετών. Μπάρμπας Νικόλος, 43 ετών. Μπάρμπας Σπυρίδων, 16 ετών. Νάστος Ευάγγελος, 59 ετών. Πάκος Πάκος, 37 ετών. Παπαθανασίου Βασίλειος, 48 ετών. Απότες, έπεσαν για την πατρίδα. Πάσχος Γεώργιος, 46 ετών. Πάσχας Λεωνίδας, 56 ετών. Ράπτσα Αθανάσιος, 63 ετών. Ρίγκας Αθανάσιος, 65 ετών. Σιαμάς Γεώργιος, 49 ετών. Σιωμόπουλος Κωνσταντίνος, 57 ετών. Σπυρομίτσος Σπυρίδων, 51 ετών. Στουρουγκάρης Ανδρέας, 32 ετών. Σωτηρίου Γεώργιος, 16 ετών. Σωτηρίου Κωνσταντίνος, 56 ετών. Απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Τζόης Κωνσταντίνος, 45 ετών. Τσαμάτος Νικόλαος, 40 ετών. Τσίλης Κωνσταντίνος, 32 ετών. Τσούλας Γεώργιος, 45 ετών. Τσούλας Θεόδωρος, 36 ετών. Τσούλας Κωνσταντίνος, 41 ετών. Φάτσιος Θωμάς, 58 ετών. Φίδης Αριστοφάνης,
35 ετών. Χρυσοχόου Απόστολος, 61 ετών. Απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Ακολουθεί κατάθεση Στεφάνου. Εκπρόσωποι από τις οικογένειες θυμάτων. Φιλιατών, κύριος Βασίλειος Τσίγκος.
αρχών πόλεων και χωριών, ο δήμαρχος της Τόμου, Αράχοβας Αντίκυρας, κύριος Ιωάννης Σταθάς. Η επίτιμη πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κυρία Κέρστιν Λόα. Συμβουλίου Δήμου Σουλίου, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Αντίστασης, κύριος Θωμάς Οικονόμου. Ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Κόμματος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, κύριος Δημήτριος Μπίλας. Επιμελητηρίου Θεσποντίας, κ. Αλέκος Πάσχος. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μπαρδιτιάς, κ. Νίκος Κότσης. Αντίστασης Θεσπρωτείας, κύριος Σπυρίδων Κότσης. Ο πρόεδρος του Φιλοπρόοδου Ομίλου Παραμυθιάς, κύριος Χαράλαμπος Παντελής. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Παραμεθιωτών Αθήνας, κυρία Ελευθερία Τσιόλα. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Θεσπρωτείας, κύριος Κωνσταντίνος Πατσούρας. Η πρόεδρος της Μαρτυρικής Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, κυρία Ζορκάδη Ιφηγένεια. Ενός λεπτού σιγή.
ανάκρουση εθνικού ύμνου από τη Φιλαρμονική Γαστορίου Κέρκυρας Ομόνια. Σε γνωρίζα από την κόψη του σπαθιού την τραμερή. Σε γνωρίζα από την κόψη που παιδιά με τρακινή. Απ' τα κόκαλα φραμμένη τον Ελλήνο τα γερά. Και τα πρώτα Peace.